Πάμε να δούμε τον κύριο Σταύρο Μερτήρη μαζί με την, Αναστασία Σταματοπούλου. Να τη δούμε. Είναι ο κυβερνήτης, είναι χαρά μας και τιμή μας, κύριε κυβερνήτα, της φρεγάτας Λίμνος. Τέτοια μέρα να είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά να είστε καλά σε όλο το προσωπικό, σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις. Καλημέρα σας από τη φρεγάτα Λίμνος. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά πατρίδα. Όπα. Είναι τρία πλοία. Θέλω να πω χρόνια πολλά και στα... Ναι. Θέλω να πω χρόνια πολλά στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο λιμένα του Πειραιά. Είμαστε τρία πλοία, η φρεγάτα Λίμνος, η πυραυλάκατος Δανιόλος και το υποβρύχιο Παπανικολής. Δεχόμαστε κόσμο, τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Σήμερα Δευτέρα από τις 9 μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Ξεναγούνται στα πολεμικά μας πλοία. Συνομιλούν με τα πληρώματά μας και για αυτούς είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εχθές είχαμε 5.500 κόσμο που ήρθε. 5.500. Και το Σάββατο 2.500 κόσμο. 5.500 μόνο στο δικό σας πλοίο, μόνο στο δικό ήταν σας. Ήταν καταπληκτικό. Κύριε Μαδεγγίδη. 5.500 στο πυραυλάκα το Δανιόλο και σε εμάς. Το υποβρύχιο λόγω της αναμονής ήταν 600 άτομα. Να σας ρωτήσω κάτι. Το ΑΤΑΦ Πάνθυρ είναι εκεί. Όχι, το ΑΤΑΦ Πάνθυρ έχει παροπλιστεί. Είναι παλιό πλοίο. Υπηρετούσε αυτό, το θυμήθηκε. Θα ήθελα να συνεχίσοντας να σας πω... 6 μήνες. Ελάτε κύριε κυβερνήτα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κόσμος έρχεται, είναι ευτυχισμένος και είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για αυτούς, πολύ περισσότερο για εμάς, γιατί βλέπουμε μικρά παιδιά και νέους που έρχονται και φεύγουν με το χαμόγελο στα χείλη και ελπίζουμε και προσδοκούμε αυτή να είναι η επόμενη γενιά που θα επανδρώσει τα πλοία μας και θα ταξιδέψει τα καράβια μας με την ελληνική σημαία ψωμένη στον ιστό, να κυματίζει περήφανα. Κύριε Μεζετζίδη. Εδώ θα ήθελα να πω για τη σημερινή ημέρα. Ναι, πείτε μας. Μάλιστα. Πείτε μας. Για τη σημερινή ημέρα ήθελα να πω ότι το ελληνικό ναυτικό τότε διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ελληνική επανάσταση. Τότε δεν ιτηθήκαμε ποτέ στη θάλασσα. Άλλωστε με την αμαχία του Ναυαρίνου το 1827 εγκαθιδρύθηκε η εθνική κυριαρχία. Και θα ήθελα να θυμίσω στους τηλεθεατές μας τους Μπουλωτιέριδες, που με την άψογη ναυτική τους τακτική έκαναν μεγάλο πλήγμα στον εχθρό, που παρόλο που είχαν εκείνη την υπεροπλία, εμείς το κάναμε με πενιχρά μέσα. Ο Κανάρης και ο Μιαούλης, για εμάς τους κυβερνήτες και τα πληρώματα, μας εμπνέουν ακόμα και σήμερα, 203 χρόνια μετά. Και συνεχίζουμε την μακραίωνη ναυτική παράδοση που εκείνοι μας έδωσαν απλόχερα. Μάλιστα. Κύριε Μεζετζίδη, σήμερα... 203 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ πέρα στην πλώρη της φρεγάτας Λίμνος. Λοιπόν, κύριε Μαδεντζίδης είστε. Λέτε σωστά τα ονόματα, κύριε Μαδεντζίδη. Συγγνώμη. Σωστά, Μαδεντζίδης. Μαδεντζίδης, λοιπόν. Είναι όλα προβλεπόμενα μέσα, έτσι. Δεν έχει πέσει, δεν υπάρχει χνούδι κάτω, έτσι. Ούτε σκόνη από ό,τι βλέπω. Και βέβαια. Είμαστε άψογοι. Εντάξει, να είστε καλά. Λοιπόν, μέχρι τις 5 σήμερα. Να κάνω μια ερώτηση. Τι βαθμό έχετε, κύριε Μαδεντζίδη? Είναι μέχρι τις 5 η ώρα. Ναι, σας ακούω. Τι βαθμό έχετε? Είμαι αντιπλοίαρχος. Αντιπλοίαρχος. Είμαι αντιπλοίαρχος. Οι κυβερνήτες των φρεγατών είναι αντιπλοίαρχοι. Λοιπόν, μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα, λοιπόν, στη φρεγάτα Λίμνο και στις άλλες δύο, στον Πειραιά, στον Όλπη, ναι. Κύριε κυβερνήτα, καλά ταξίδια. Είμαστε περήφανοι και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε περήφανοι για την ασφάλεια που προσφέρετε. Και σας εμπιστευόμαστε στα παιδιά μας για να υπηρετούν μαζί σας. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Πολύ. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη φρεγάτα που ήρθε από τις φρεγάτες που ήρθαν εκείνη την εποχή. Είναι η πρώτη Λίμνος. Ναι. Και διατηρείται και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι μαζί με τον Παπανικολής και την πυραβάλακα το Δανιόλο, στον Όλ. Μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε. Τεράστια στον Όλ. Παναγιώτη, για πες. Στον Όλ. Στον Όλ. Στον Όλ, στο πλάι. Στον Άγιο Νικόλαο. Μπράβο, δηλαδή. Μετά τον Άγιο Νικόλαο. Για να ξέρει ο κόσμο. Όχι, από την άλλη μεριά. Από την άλλη πλευρά πρέπει να είναι. Ο Άγιο Νικόλαο είναι από την άλλη μεριά. Και όλοι είναι από την Αρκά. Από την Αρκά, παιδιά, από την Αρκά ακριβώς. Αν είναι εκεί. Λοιπόν, είναι από την Αρκά. Αυτό κατάλαβα. Από εκεί καταλαβαίνω ότι είναι εντάξει, εγώ. Εντάξει, αλλά να πάει, αξίζει ο κόσμος να πάει να μπει στη σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει καταγραφή για το πώς θα πάτε. Πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να το δείτε. Πολύ ωραία βόλτα την κάνετε. Χθες 5.500 κόσμος πήγε. Και είχα ουρά. Πάρα πολύ ωραία βόλτα. Πόσα παιδιά να πάτε. 600 άτομα ουρά. Ναι. Αυτό ήταν. Νομίζω από εκεί.
δεν απονιώθηκε και στα ίμια το ελικόπτερο. Από το λιμνό. Από το λίμνο, μου φαίνεται. Ναι, καλά, λέει η Γεωργία. Ναι, έτσι είναι, λέει η Γεωργία. Απονιώθηκε από εκεί.